Έχουμε την πλήρη αφυδάτωση της ελληνικής οικονομίας. Ότι ελέγχθη, την έχουμε, την έχουμε. Για το οποίο ευθύνεται είναι άλλη υπόθεση. Αυτό το διάστημα μας έχει κοστίσει περίπου 700 τόσους ανέργους την ημέρα, 60 κλεισμένες επιχειρήσεις την ημέρα. Αν πάτε λοιπόν επί 150. Είμαστε στους ίδιους ρυθμούς των προηγούμενων ετών, έχετε δίκιο. Γυρίσαμε σε ύφεση. Πάντως είμαστε στους ίδιους ρυθμούς των προηγούμενων ετών. Όχι. Είμαστε, δεν είναι έτσι, γιατί ενώ υπήρχε. Τώρα δεν θέλω όμως να πάω στις σύγκρισεις. Γιατί τι να κάνουμε λοιπόν, να υπογράφουμε. Θα το πω. Αυτό λοιπόν όλο για να βρει μια δικαιολόγηση. Θα πρέπει αυτό το οποίο θα φέρνει η κυβέρνηση να είναι καλύτερο από το αυτό που ονομάζεται mail χαρδούβελη. Δηλαδή ένα πακέτο μέτρων που είχε προταθεί. Από δεν το μεσοπρόθεσμο που έχετε υπογράψει για την ακριβία. Χαίρομαι που το λέτε αυτό και να ακουστεί. Γιατί για το mail χαρδούβελη έχει γίνει πολλή κουβέντα. Το mail χαρδούβελη ήταν η ελληνική πρόταση. Η οποία είχε απορριφθεί από τους δανειστές. Που σημαίνει ότι αν η Νέα Δημοκρατία είχε κερδίσει τις εκλογές, αμέσως μετά τις εκλογές, τότε να είμαστε αντικειμενικοί. Αυτό δεν είναι απολύτως ακριβές. Γιατί ήταν φανερό. Είχε απορριφθεί. Ήταν φανερό. Ότι είχε απορριφθεί, είχε απορριφθεί. Μισό λεπτό. Α το πω γιατί στο μεγαλύτερο διάστημα αυτό είχα εικόνα των διαπραγματεύσεων απόλυτη. Το θέμα είναι πιο ότι οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση έβγαινε μετά από εκλογές θα έπαιρνε μείωση του πρωτογενούς πλεονάσματος. Ήταν φανερό δηλαδή ότι το 3,5 το ξέρουν. Πώς το ξέρω, γιατί το λέγατε τότε. Το 3,5. Γιατί το λέγατε τότε. Μα δεν θυμάστε προεκλογικά ότι αυτό. Εμείς δεχόμεθα επί το αποτελεσμάτων της διαπραγματεύσης να κάνετε θρίαμβο και εσείς, εντάξει. Θα μας αφήσετε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Έτσι κι αλλιώς, εγώ σας έχω ευχηθεί, το ξέρετε, την πρώτη μέρα καλή επιτυχία και συνεχίζω να στο εύχομαι. Δεν το κάνω από καλοσύνη, το κάνω από ενδιαφέρον για τον τόπο. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Το θέμα ποιο είναι λοιπόν. Άλλωστε μελλοντικός πρόεδρος. Ναι. Α, όχι αυτό. Υποψήφιος. Μη μου το. Ούτε καν αυτό δεν είναι βέβαιο. Τίποτα δεν είναι βέβαιο σε αυτή τη ζωή. Το θέμα είναι ποιο λοιπόν εδώ πέρα. Εδώ είναι το θέμα. Θα μπορέσει η κυβέρνηση έναντι όλη αυτή τη απίθανη ζημιά να φέρει κάτι. Και μάλιστα στη σωστή κατεύθυνση. Γιατί πρέπει να σας πω και το εξής. Εμένα ένα πράγμα εντυπωσιάζει. Έχουμε... Αυτό το κάτι δεν ήξερα. Έχουμε κυβέρνηση. Να σας πω αμέσως τι εννοώ. Να σας πω τι εννοώ εγώ το κάτι. Εγώ θα ήθελα να το ακούσω από όλους. Γιατί δεν είναι να προτείνουν οικονομολόγοι κύρους ή χωρίς κύρος. Να προτείνουν δημοσιογράφοι, δημοσιολογούντες γενικώς, να προτείνουν στα καφενεία λύσεις και να μην έχουμε κόμματα τα οποία προτείνουν. Θα αδικήσω το ποτάμι. Το ποτάμι λέει, έχει πάλι ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και λέει συμφωνία πάση θυσία αρκεί να μην είναι εις βάρος του... Της Ευρώπης έτσι, και του Ευρώ. Της Ευρώπης και του Ευρώ, έτσι δεν λέτε. Το Κομμουνιστικό Κόμμα λέει ρίξη, όξο, παιδιά, ευκαιρία είναι. Εδώ, σταθερά, τα υπόλοιπα κόμματα είναι δηλαδή είναι και με τον αστιφύλαξη και με τον χωροφύλαξη. Μισό λεπτό μόνο και εδώ υπάρχει. Βέβαια την τεράστια ευθύνη είναι η κυβέρνηση. Και θα με βάλετε στη θέση μου και να πείτε Παπαδάκη, θες εγώ να σου πω τη λύση όταν έχεις το Φίλι που είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της κυβερνώσεως παράταξης. Και θα έχετε δίκιο να μου το πείτε. Εμάς λοιπόν, μισό λεπτό. Το μεγάλο μου πρόβλημα με την κυβέρνηση είναι ότι στον πέμπτο μήνα αναπτυξιακό σχέδιο για τον τόπο δεν έχει καταθέσει. Η μόνη πρόταση έμεσης ανάπτυξης είναι ο τρόπος, αυτό που μας λέει, δεν έχει σημαίνει, είναι ο τρόπος που διαπραγματεύεται με τους δανειστές. Αυτό ούτε εθνικό σχέδιο συνιστά. Και το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι, επειδή είπατε ότι μόνο το ποτάμι στηρίζει, πολλοί από εμάς έχουμε ανοιχτά τεθεί υπέρ του να βοηθήσουμε. Πολλοί από εμάς. Διχασμένη είναι η Νέα Δημοκρατία. Πολλοί από εμάς. Λέτε πολλοί από εμάς. Λένε λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι διχασμένη. Είναι εκείνοι οι οποίοι λένε. Υπάρχουν πολλές απόψεις. Δεν είναι κατά ανάγκη διχασμένοι. Εμείς λέμε να έρθει η κοινοβουλευτική ομάδα, να ψηφιστεί, να δούμε τι αποφασίζουμε. Όμως, υπάρχει ένα όμως. Δεν είναι αυτή η άποψη του κομματός σας. Δεν έχει εκφράσει ότι ακόμα. Θα έρθει στην κοινοβουλευτική ομάδα και θα αποφασίσει ο πρόεδρος. Τότε γιατί να έρθει η κοινοβουλευτική ομάδα, κάνουμε κουβέντα. Να ρωτήσετε τον πρόεδρο σας. Όχι. Αλλά εδώ. Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω σε όλα, θα απαντάω. Δεν μπορώ. Αλλά εδώ. Εδώ όμως υπάρχει και το εξής. Και το λέω σοβαρά. Δεν έχει έννοια αυτό εάν ο Πρωθυπουργός πει ότι αυτό είναι ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Να είμαστε σε αυτό σαφείς και συνεννοημένοι. Άλλο στηρίζουμε τη χώρα, άλλο στηρίζουμε την κυβέρνηση. Νομίζω ότι μέσα από τα λεγόμενά του μας είπε πολλά πράγματα. Προσέξτε, παραδείγματος χάρη, τη χρήση του επιθέτου σταδιακώς. Που σημαίνει ότι η κυβέρνηση πια πηγαίνει διάφορους στόχους της στο τέλος της τετραετίας. Κατανοητό. Ή του χρόνου. Αλλά εντάξει, εγώ ελεύθερα ερμηνεύω αυτά που λέτε κατά τη δική μου κρίση. Επίσης, διάφορες άλλες λέξεις κλίδια, λέει παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί
παρά οι όποιες υποχωρήσεις να βασίζονται σε αναπτυξιακό πρόγραμμα. Το αναπτυξιακό πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα Juncker υπάρχει ήδη. Έτσι, εμείς καθυστερούμε να ενταχθούμε σε αυτό επειδή η κυβέρνηση δεν έχει μισό λεπτό. Όταν λοιπόν θα έρθουν στη Μεγάλη Συμφωνία και θα κάνουν συγκεκριμένες παραχωρήσεις, τότε θα μας πούν αυτό γίνεται έναντι των 30 δισεκατομμυρίων ή των 25 δισεκατομμυρίων του προγράμματος Juncker που είναι αναπτυξιακό πρόγραμμα. Η πραγματικότητα εδώ είναι μία και πρέπει να τη δούμε ξεκάθαρα. Ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση, δεν θέλω να μιλήσω μόνο για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, οποιαδήποτε κυβέρνηση έχει μια υποχρέωση απέναντι στην ελληνική κοινωνία να καταθέσει ένα ελληνικό, ρεαλιστικό, πατριωτικό πρόγραμμα που να βγάλει τη χώρα από αυτό το οικονομικό χάλι που βρίσκεται. Τις φοβόσαστε τις εκλογές για το κόμμα σας, κύριε Δέντια? Ευθέως σας ρωτάω. Ευθέως σας λέω, δεν τις επιθυμώ καθόλου. Γιατί? Γιατί βλέπω τις δημοσκοπήσεις. Έχετε δει κανένα κόμμα που να θέλει να πάει σε εκλογές όταν υπολείπεται δημοσκοπικά αρκετά ακόμα και τις προηγούμενες επίδοσεις? Δεν θέλω να πάμε σε εκλογές. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Αυτό που οφείλεται. Να σας πω και κάτι άλλο. Μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι καλό και για τη χώρα. Γιατί εάν επρόκειτο να είναι ζημιά για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά καλό για τον τόπο και το λαό, ας πηγαίναμε χίλιες φορές και συντρώγαμε εμείς. Θα σας ρωτήσω όμως και δεν κρατιέμαι, πρέπει να ρωτάω και εσάς. Με ένα άλλο πρόεδρο θα πηγαίνατε για εκλογές? Δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν μπορώ να το ξέρω, δεν μπορώ να το μετρήσω. Αλλά θα πρέπει να πάμε σε εκλογές με μια νέα πολιτική. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι χρειάζεστε αλλαγή ηγεσίας. Χρειαζόμαστε αλλαγή. Θα σας απαντήσω αμέσως. Χρειαζόμαστε αλλαγή πολιτικής πρότασης. Συνολικά. Χρειαζόμαστε καταρχήν να αποδεχθούμε σφάλματα που κάναμε. Ξεκάθαρα προς την ελληνική κοινωνία. Κάναμε στραβό 1, 2, 3, 4, όπως κάναμε και καλά. Αλλά πρέπει να τον πούμε τα στραβά. Τον ακούσε τον και κύριο Βίσσορθο Λαζαρίδη την Κυριακή στο ακραίος του Τάκη Χατζή? Όχι, δεν τον άκουσα. Ξέρετε τώρα, θα μου επιτρέψει Κυριακή πρωί, είπα από έξω να πιω και κάνα. Να σας στείλω την κασέτα. Γιατί είναι φίλος μου, Τάκη, θα μου δώσει μία. Δεν έκανε ούτε μία αναφορά σε λάθη τα οποία έχουν γίνει. Εντάξει, αυτό είναι μια αντίληψη η οποία μας οδηγεί σε δημοσκοπική υστέρηση. Αν περιμένει κάποιος από την ελληνική κοινωνία ότι θα μας ζητήσει συγγνώμη και θα μας δώσει και τα αρέστα, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Λέμε το εξής, ότι εσείς είχατε διατυπώσει μια θεωρητική άποψη για το τι μπορείτε να πετύχετε μέσα από αυτή τη διαπραγματευτική διαδικασία. Το θέσατε στον ελληνικό λαό δια του προγράμματος Θεσσαλονίκης. Το ενέκρινε ο ελληνικός λαός. Εδώ που τα λέμε τώρα, άμα σου τάζουν και λαγούς και πετραχίλια, γιατί να μην τα πάρεις. Αυτό είναι λαγή και πετραχίλια. Πάμε, αυτό είχατε πει στην Θεσσαλονίκη. Είναι πετραχίλια αυτό. Πετραχίλια. Ήταν και λαγή, ήταν και μήτρες, Μητροπολίτη, ήταν όλα ήταν. Τώρα αυτό δεν ισχύει πλέον. Και τώρα λοιπόν, αφού πάτε στην πραγματική ζωή και βλέπετε ότι αυτά δεν περνάνε. Που λέγατε, έρχεστε πίσω σε εμάς και μας λέτε τι μας συμβουλεύετε. Να σας απαντήσω ειλικρινά και έντιμα και όχι με σόφισμα. Εάν θέλατε πραγματικά τη συμβουλή μας και τη βοήθειά μας, σας την είχαμε προσφέρει διασυμμετοχής από την πρώτη μέρα σε οποιαδήποτε διαδικασία, διακριτικά ή όχι, εσείς είχατε επιλέξει. Δεν υπήρχε λόγος να το λέμε και προς τα έξω. Επέλεξε η πρώτη σας διαπραγματευτική ομάδα να μην πάρει καμία συμβουλή από κανέναν. Και καταλάβατε την ανεπάρκειά της και την αλλάξατε εσείς στους τρεις μήνες. Και βάλατε άλλους ανθρώπους. Λοιπόν, είχαμε επί τρεις μήνες να παίζετε η τύχη της χώρας και της διαπραγμάτευσης. Εσείς τι λέτε, πέστε μας τώρα. Από εμείς ανθρώπους επαρκείς. Οι οποίοι δεν εσείς μπορούσαν... Τι λέτε. Εάν τάση... θέλετε να μας καλέσετε, πέστε μας τα πραγματικά. Συζητάμε εδώ στο πλατό. Εδώ, με συγχωρείτε, εδώ δεν ξέρουμε, εδώ εμείς αγνοούμε, ακόμα και εσείς είπατε προηγουμένως. Γιατί άμα καλέσουμε τον κύριο Σαμαρά στο Μαξίμου, δεν θα πατήσει ο άνθρωπος. Από ότι έχει ένα σύμπλεγμα. Πάντως δεν τον έχετε καλέσει. Δεν παρέδω, μα δεν πήγε κιόλας ποτέ. Πάντως δεν τον έχετε καλέσει. Οριζόντιο μέτρο. Και οριζόντιο μέτρο. Δεν μπερδεύουμε όλα. Και από εκεί και πέρα όμως. Το πλάνο φορολογικό. Έμεσος φόρος οριζόντιος. Για τον έμφυα μας. Ενώ ο έμφυα είχε ακούσει από αυτή την κυβέρνηση, και δικαίως πρέπει να σας πω, ότι ο έμφυα είναι και τεχνικά λάθος φόρος. Δεν είναι μόνο εισπρακτικά ψηλός για ορισμένους. Για άλλους δεν είναι. Είναι και τεχνικά λάθος. Συνδυάζει δύο φόρους, δεν έχει έννοια να σας τα πω τώρα, θα σας ταλαιπωρήσω. Για τον έμφυα είχε πει η κυβέρνηση τα μοίρια όσα τον αφήνει. Για τα υπόλοιπα φορολογικά θα μας πει κάτι. Πρώτον, δεν διότι πλέον ο Έλληνας πολίτης είναι υποζύγιο καταβολής φόρων. Να πάμε σε εκλογές. Εδώ μια ερώτηση που αφορά. Και εσάς αφορά και τη χώρα όμως. Δεν μιλάμε τώρα, μιλάμε τώρα για την αξιωματική αντιπολίτευση. Εσείς είπατε προηγουμένως, και εγώ δεν το πέταξα αυτό που είπατε, ότι αν έρθουν, αν γίνουν εκλογές τώρα, θα είναι πολύ κακό για τη Νέα Δημοκρατία. Και για τη χώρα. Και για τη χώρα, κατ' επέκταση. Γιατί θα είναι κακό για τη Νέα Δημοκρατία? Διότι δεν έχουμε προλάβει να επαναδιατυπώσουμε την πρότασή μας στην ελληνική κοινωνία. Αυτή τη στιγμή πάμε με πρόγραμμα χθεσινό. Ένα κόμμα που χάνει τις εκλογές χρειάζεται ένα χρόνο. Και δεν μπορεί να είναι βέβαια αυτό 2-3-4 μήνες, να κάνει την αυτοκριτική του, να εξηγηθεί με τον κόσμο, να εξηγήσει τι έκανε λάθος και να επαναδιατυπώσει ένα καινούριο κυβερνητικό πρόγραμμα. Μια πλήρη πρόταση. Εφόσον εμείς αυτό δεν το έχουμε κάνει, δεν έχουμε προλάβει να το κάνουμε, για όποιους ΑΒΓΑ λόγους δεν έχει σημασία σε αυτή τη συζήτηση, από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή εμείς θα πάμε στις εκλογές, στην πραγματικότητα, σε ένα χρονικό διάστημα που καθόλου δεν. Όχι απλώς δεν μας συμφέρει, δεν είναι ορθό. Γιατί ξέρετε, ξαναλέω, δεν έχει σημασία τι. Αφορά τη Νέα Δημοκρατία, το ποτάμι. Θα χάσετε ποσοστά, πιστεύετε, από τα ποσοστά. Εμείς θα παλέψουμε να μην χάσουμε τίποτα να έρθει αυτή η ώρα. Αλλά. Να μην κερδίσετε κιόλας.
Να προσπαθήσουμε και αν κερδίσουμε. Θα προσπαθήσουμε και αν κερδίσουμε τις εκλογές. Αλλά ξέρετε. Κόκκινε γραμμέ, θα μιλήσουμε για ένα πρόγραμμα του χθες όμως που είπατε. Γιατί έχετε ένα πρόγραμμα του χθες που δημιουργήσατε. Να λέω πράγματα τα οποία δεν πιστεύω επειδή υπάρχει μια κάμερα απέναντί μου. Εγώ σας λέω ειλικρινά. Δεν βολεύει εμάς, δεν είναι συνταγματικά σωστό, δεν είναι θεσμικά σωστό, δεν βολεύει την κοινωνία. Υπάρχουν και άλλοι με την άποψη δική σας. Νομίζω αρκετοί και νομίζω ότι. Γιατί δεν κάνουν μια κίνηση, περνάει, αν νομίζουν ότι. Γίνονται πλειοψηφικοί. Ξέρετε, εμείς γιατί δεν κάνουν μια κίνηση. Σας απαντήσω αμέσως. Εμείς δεν είμαστε. Ο κύριος Λυκούδης είπε ότι είναι χαρά για ένα κόμμα και για τη δημοκρατία μέσα σε ένα κόμμα να υπάρχουν τάσεις. Και να λειτουργεί δημοκρατικά το κόμμα και αυτές οι τάσεις να εκφράζονται και με δημοκρατικές διαδικασίες να λαμβάνονται αποφάσεις. Δεν παρεμηνεύω τις δηλώσεις σας. Καθόλου. Όχι, έτσι τα είπε. Γιατί να μην γίνει και σε εσάς. Δεν νομίζω ότι είπε και κάτι το κύριος Λυκούδης, το οποίο δεν είναι σωστό και δεν θα το συνυπέγραφε οποιοδήποτε λογικός άνθρωπος.